κοιμόμουν μέσα, ακούγε μια στιγμή να με ένα πράτσι, πράτσι, πράτσι. Πήγαινε έξω, νόμιζα πως είναι τα σκυλιά. Ξαναπάω πάλι μέσα. Ακούγε μια στιγμή μια λαμπάδα έρχονταν από πάνω. Ανέβαινε η φωτιά προς τα πάνω. Είχε ξεκινήσει κάτω από το ρέμα εκεί. Ναι, κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά. Οπότε δεν μιλάμε για εμπρισμό, αλλά πιθανολογείται. Από κανένα καλώδιο. Γιατί από πληροφορίες που είχα είναι ότι τα καλώδια βρίσκονται σε χαμηλό, σε κοντινό σημείο του εδάφους. Μπορεί να είναι να προκλήθηκε για κάποια βραχύκλωμα, έτσι. Έφτασε δηλαδή πολύ κοντά από ό,τι βλέπουμε εδώ, πολύ κοντά στο σπίτι. Για να πούμε 92 χρόνια, τι να κοιτάξω, να τους βγάλω έξω, να τους κόκω στο υπόγειο. Α, είναι και παππούδια μέσα. Είναι και παππούδια μέσα. Ναι. Τίποτα θα κοιτώσουμε. Ναι. Εσύ τα παιδιά. Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έτσι. Άμεση, αν δεν έχω λόγους να πω γιατί να παίζω και τα παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τέλος καλό, όλα καλά.